Καλησπέρα σας. Νιώθω λίγο άβολα γιατί θα διαβάσω την ομιλία του Αλέξανδρου από μία απλή κόλλα α4. Ωστόσο, αισθάνομαι υπερήφανος που βρίσκομαι εδώ με το φίλο μου. Για να σας πούμε δύο λόγια για το τι σημαίνει να κάνεις μία αρχή σε κάτι διαφορετικό, σε κάτι πολύ αρχαίγωνο και συγχρόνως τρομακτικό όπως είναι η ποίηση. Ο λόγος προφανώς είναι του Αλέξανδρου Δαμουλιάνου, εξαίρετου ποιητή. Κάθε που δίνω ραντεβού με μια νέα, γοητευτική πλην όμως άγνωστη αρχή, φροντίζω πρώτα να μου έχει μιλήσει για αυτήν κάποιο κοινό μας τέλος. Εν συνεχεία επιλέγω το συνέστημα στο οποίο θα συναντηθούμε. Με βασικό κριτήριο, να μην συχνάζει εκεί πέρα καμιά ανάμνηση πόρνη του παρελθόντος και ζηλέψει που θα με δει με μια πόρνη του παρόντος. Γιατί η αρχή είναι μια πόρνη του παρόντος, μια πόρνη όμως που εκδίδεται για να επιβιώσει εκείνο το ζητιανάκι της ανθρωπότητας. Άλλοτε βέβαια αυτή η τυχοδιόκτρια αρχή έρχεται εντελώς απροειδοποίητα στον χαμηλοτάβανο βίο μου και βρίσκει όλη την ακαταστασία που άφησε η πρόσφατη παραμονή κάποιου απένταρου τέλους. Πρόχειρες δικαιολογίες της λέω, πως εργένης ο συμβιβασμός, χρόνια τώρα δεν ήθελε να ερωτευθεί καμιά ναζιάρα αναστάτωση, όντας βαθιά πληγωμένος από την πρώτη του εκείνη μεγάλη αγάπη, την Ήτα. Επιτρέψτε μου να σας διηγηθώ μια τυχαία συνάντησή μου με μια τέτοια αρχή. Μεσοπέλαγα της εφηβείας, με ένα σκαρί πελεκημένο από τον κούφιο κορμό της αγριελιάς ορμής, έβλεπα δίπλα μου την ζωή μου να ζηλεύει τη δύση και μέσα στον πυθμένα των ματιών του τέλους αιμορραγούσε ο καιρός μου. Και από την όρασή μου, τότε πέρασε να ξερονίσει. Και ο βοριάς της επιθυμίας εκβίαζε την ορμή μου να φτάσει ως εκεί. Μια γυναίκα περίμενε στην ακτή. Μου έδωσε νερό, μα δεν ξεδίψασα. Μου έδωσε ψωμί, μα δεν χόρτασα. Με σκέπασε, μα δεν ζεστάθηκα. Μονάχα σα κοιτούσα τα μάτια της ξεδιψούσα, χόρτενα ζεσθενόμουν. Κατάλαβα γρήγορα πως η γυναίκα αυτή ήταν κάποια βαφτιστήρα της σιωπής. Δεν μίλαγε καθόλου. Την άλλη μέρα έφυγε. Μ' άφησε μόνο. Έτσι έμαθα να καλλιεργώ τα πιο άγωνα εδάφη της μνήμης, να θρέφομαι με τους φρέσκους καρπούς της οποροφόρας απελπισίας, να στίβω τις ελπίδες και να τρώω μόνο τα κουκούτσια τους. Και αλήθεια, αυτό είναι ποίηση. Το τέλος μιας ζωής και η αρχή μιας άλλης. Συχνά αυτή η μετάβαση από τη μια ζωή στην άλλη μου θύμιζει το μύθο των βαμπύρ. Έτσι και τον ποιητή τον δαγκώνει ένα περαστικό βίωμα, μολυσμένο από τον ιό του ανικανοποίητου και από τότε διψά, όχι για ανθρώπινο αίμα, μα για αίμα φωτός, δίψα για φως. Άλλοτε όμως, ο ποιητής γίνεται η στέγη στην οποία συγκατοικούν οι δύο αυτές ζωές, η ζωή της αθάνατης πραγματικότητας και η ζωή του θνητού ονείρου. Και λέω θνητό το όνειρο, γιατί πάντοτε σταυρώνεται και αναστένεται και μας κάνει κοινωνούς το παθόν του, μα και λυτρωτές του. Ενώ η πραγματικότητα μονάχα μας σταυρώνει και κάποιες φορές μας λέει βέβαια ότι προσφέρεται ως χορηγός στην ανάσταση του ονείρου μας, που εκείνο αρνείται, αλλά μάλλον μας δουλεύει. Ο ποιητής λοιπόν και σταυρώνεται από την πραγματικότητα και βιώνει τη σταύρωση του ονείρου και ανασταίνεται μονάχα χάρη στην εχθρική συνεργασία αυτών των δύο. Και όταν λέω ποιητής, εννοώ τον καθέναν από εμάς, γιατί ποιητής είναι και αυτός που ονειρεύεται. Και αλίμονο, αυτή τη τέχνη την ξέρουμε όλοι μας πριν καν γεννηθούμε. Επομένως, όλο αυτό έγκυται σε μια διγαμία ζωών, την οποία διαπράττει άθελά του ο ποιητής. Ο ποιητής είναι δίγαμος και τον κατακρίνει μονάχα η παλιά του ερωμένη, η σιωπή. Η μια του ζωή ξέρει για την ύπαρξη της άλλης, μα δεν παραπονιέται. Ο ποιητής είναι παρόν και στις δύο του ζωές, κάθε στιγμή. Ο ποιητής είναι ένας θεραπευτής ψυχών, που αδυνατεί να θεραπεύσει τη δική του ψυχή. Θα αφήσω καλύτερα να μιλήσει για το βάσανο αυτής της διγαμίας ένα απόσπασμα από ένα ποίημά μου. Ζούμε, γράφουμε και μετά μοιραζόμαστε. Σε αυτά τα δύο, στο χάσμα ανάμεσά τους, εμείς προσπαθούμε να ισορροπήσουμε σαν μια γη πανίγει στα δυο. Και εμείς πρέπει να είμαστε με τον απόδη στα όσα ζούμε και με το άλλο στα όσα γράφουμε. Και όσο μεγαλώνει η διαφορά τους,
τόσο πρέπει να μεγαλώνει και ο διασκελισμός μας, να γυμνάζουμε στην ευληγησία τα όρια μας. Ούτε στο ένα έδαφος πρέπει να πατήσεις με τα δύο πόδια, μα ούτε να πέσεις. Γιατί και αν πέσεις, δεν θα φτάσεις ποτέ στον πάτο των όσων δεν ξέρουμε. Θα ζεις μονάχα για να πέφτεις και δεν θα σου φτάνει μήτε η ζωή μήτε ο θάνατος για να πέφτεις. Μονάχα αν σε λυπηθεί κανένα δέντρο του Θεού και σου απλώσει τη ρίζα ως εκεί να πιαστείς να ανέβεις, μα πρέπει γρήγορα να σκαρφαλώσεις. Γιατί από την ώρα που θα πιαστείς να ανέβεις, το χάσμα θα κλείνει και αλίμονο αν σε λιώσουν τα εσφαλμένα και μη γεγονότα. Για να μην λείψει τίποτε λοιπόν και στις δυο μου αυτές ζωές, δούλευα και ως κούριερ που μεταφέρει την μυστική υποτίθεται αλληλογραφία του σώματος και της ψυχής. Μα όταν βρίσκω κάποια μισανοιγμένα γράμματα, μπαίνω στην περιέργεια να τα διαβάσω, να δω επιτέλους ο ίδιος γιατί τόσος χαμός και τόση μυστικότητα για μια απλή επικοινωνία μεταξύ δύο αγνώστων. Ξαφνιάζομαι, υδρώνω, κοκκινίζω, ντρέπομαι, γιατί βλέπω να είναι γραμμένα πράγματα που αν μαθευτούν θα καταρρεύσει ο κόσμος όλος. Κρυφές συνωμοσίες του σώματος και της ψυχής εις βάρος των πιστών τους εμπειριών και αισθήσεων. Νόθα παιδιά αυτών των δύο που τα δίνουν για υιοθεσία στην άτεκνη παραμάνα τους, τη βεβαιότητα. Δολοφονικά σχέδια εναντίον της άτυχης κληρονόμου της ύπαρξης, συνείδησης. Αποτυχημένα πραξικοπήματα εναντίον του αγαθού δικτάτορα νου. Και άλλα τερατώδη και επονίδιστα αυτών των δύο αγγελικών τρομοκρατών του είναι. Έτσι κάποια εγκαστρίμηθη αναρχία που διανυκτερεύει στα κύτταρά μου, με αναγκάζει να αποκλείσω κάθε πιθανότητα να μαθευτούν όλα αυτά. Με αναγκάζει να διαστρεβλώσω τα λεγόμενα αυτών των δύο προσθέτοντας δικά μου, σαμποτάροντας έτσι την σχέση τους. Κοινώς με αναγκάζει να ενδώσω στην γραφή ενός ποίηματος. Η γραφή ενός ποίηματος μου θυμίζει συχνά το ανέβασμα μιας ακριβής παραγωγής στο σινεμά ή στην τηλεόραση. Δηλαδή, αναθέτω σε μια ψεύτρα ανάμιση και σε μια ειλικρινή επιθυμία να γράψουν ένα τελές σενάριο. Ύστερα το παραδίδω στο Μέγα, διορθωτεί το χρόνο. Περνάει από την κριτική επιτροπή του ανικανοποίητου, όπου πρόεδρος είναι η μεγάλη χορηγός κάθε ποιητικής και μη παραγωγής μου, η αμφιβολία, που θα εγκρίνει το ανάλογο κονδύλι με τα μέτρητα ξενύχτια. Και τέλος ένα συνταξιούχο νόημα κάνει οντισιόν σε νεαρές ταλαντούχες λέξεις για να διαλέξει ποιες θα ανταποκριθούν πιστότερα στις παρελθεντικές του προσδοκίες. Κάπως έτσι λοιπόν αρχίζει η γραφή ενός ποίηματος. Και πότε τελειώνει? Ποτέ. Ναι. Ακόμη και όταν ένα ποίημα δημοσιευθεί, ο ποιητής δεν πάβει να τσακώνεται με αυτό και να του λέει «Τέτοια σούμα θα εγώ να λες, βρε». Επομένως, η ιδέα του ποίηματος ανασυντίθεται μες στο πνεύμα του ποιητή. Γιατί το ποίημα ανήκει στην ιδέα και η ιδέα ανήκει στον ποιητή. Και ο ποιητής ανήκει στο άγνωστο. Και το άγνωστο ανήκει μονάχα στην αρχή. Δεν τελειώνει ποτέ. Παρόλο που υπερασπίζομαι με τα μανίας τόση ώρα τα συμφέροντα της αρχής, μην πιστεύετε πως είναι και τόσο αθώα. Ξέρετε πόσους αιώνες την παρακαλεί ο έρωτας να τον αναγνωρίσει ως δικό του τέκνο και εκείνη του λέει παγερά πως τον άφησε μια νύχτα στην πόρτα της κάποιο άστεγο τέλος, εκλυπαρώντας την να τον υιοθετήσει. Μα στα αλήθεια, άδικο έχει και αυτή. Μήπως και ο έρωτας δεν βρίσκεται σε μόνιμη κατάσταση τέλους και απλώς τις λίγες στιγμές που γέρνει και λαγοκυμάται στο πλευρό της εμπιστοσύνης που του δείχνουμε, ονειρεύεται πως κάποτε και αυτός αρχίζει. Και εμείς τι να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Να το πούμε τρέχοντας την προϊστάμενή μας τη λογική και με την αγριοφωνάρα της να του πει ξύπνα ρε μάλι, ή να απομακρύνουμε κάθε ρουφιάνο θόρυβο και να του χορηγήσουμε 2-3 ενδοφλέβια όνειρα για να αποκοιμηθεί για τα καλά? Με λίγα λόγια, να τελειώσουμε την ψευδαίσθηση και να αρχίσουμε την πραγματικότητα ή να τελειώσουμε την πραγματικότητα και να αρχίσουμε την ψευδαίσθηση. Σε αυτό λοιπόν το ταλάντεμα έγκυται το παιχνίδι της διεκδίκησης, γιατί αυτό είναι έρωτας. Και ίσως και η ποίηση, η διεκδίκηση, όχι η κατάκτηση. Ο έρωτας είναι μια γλυκιά αλληλοεξόντωση. Έπειτα νομίζω πως ο έρωτας, όπως άλλωστε και η αμοιβεβαιότητα, είναι ένα μετάφραστο επιφώνημα προερχόμενο από μια άγνωστη γλώσσα που δεν έχει μελετηθεί ακόμα σε βάθος από καμιά εξερευνήτρια βεβαιότητα. Όλη η διεκδίκηση συνίσταται στην αποτυχημένη πάντα προσπάθεια να μεταφραστεί αυτό το επιφώνημα. Και όσες ερωτογλωσσομαθείς ψυχές διατείνονται πως έχουν μεταφράσει ένα μεγάλο, ένα σημαντικό μέρος αυτού του επιφωνήματος σε ένα ψωραλαίο «σ' αγαπώ», ψεύδοντας ιστόλος. Το «σ' αγαπώ» είναι μια κοκοφτιαγμένη αφορμή να ζητάμε ανταπόδοση. Εν αντιθέσει, η αγάπη νομίζω πως υπερτερεί του έρωτα ως προς τις αντοχές.
Και ενώ ο μεν έρωτας απαιτεί να του δείξουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, η δε αγάπη μας τη δείχνει αυτή η ίδια. Επιπλέον ο έρωτας έχει στο DNA του το ανικανοποίητο. Η αγάπη έχει την ανιδιοτέλεια, γεμίζει αδειάζοντας. Το μόνο ελάττωμά της είναι ίσως η ευπιστία. Πιστεύει πολύ εύκολα τα παραμύθια που της πουλά ο νταβατζής εγωισμός μας, πως τάχα πρέπει να θυσιαστεί για μας. Και έτσι εκπορνεύεται δήθεν για χάρη μας. Απ' την άλλη, η προδοσία νομίζω πως είναι το ευκολότερο θύμα για να του φορτώσει πλάνη το κάθε φνίδιο και μη θάνατο του έρωτα, μα και της αγάπης. Μη πιστεύετε κανένα διέξοδο. Τα διέξοδα είναι μια κακή δικαιολογία του κάθε τέλους για να μην μας αποχωρίζετε τόσο γρήγορα. Μέσα στα έγκατα του ψυχισμού μας μεγαλώνει μια ματιά, δίχως βλέφαρο, δίχως να ησυχάζει ποτέ. Μια ματιά που δεν βολεύεται με ό,τι και να δει. Μια ματιά που λυσάει να δει πέρα από το γνωστό και άγνωστο, πέρα από το φως και το σκοτάδι, πέρα από το φόβο και την ελπίδα, πέρα από το θάνατο και τη ζωή, πέρα από τα όσα ζήσαμε και τα όσα δεν ζήσαμε, πέρα από τα όσα ζητήσαμε και τα όσα δεν ζητήσαμε, πέρα από το ανικανοποίητο και το συμβιβασμό, πέρα από το όνειρο και την πραγματικότητα, πέρα από το παρελθόν και το μέλλον, πέρα από το βάσανο και την λύτρωση, πέρα από τη δύση και την Ανατολή, πέρα από το εγώ και το εσύ, πέρα από τη Σταύρωση και την Ανάσταση, πέρα από το τέλος και την αρχή, πέρα από το πάντα και το τίποτα, πέρα από το πάντοτε και το ποτέ, πέρα από την αθανασία και την θνητότητα, πέρα από την ποίηση. Αυτή η ματιά είναι εμείς όλοι και ο Θεός μαζί. Αυτή η ματιά είναι το αδοκίμαστο, ο κοινός τύπος αίματος που τρέχει στις φλέβες του πάντα και του τίποτα, το νόθο παιδί που έγινε από το σπέρμα του τέλους μες στην μήτρα της αρχής, το ένοχο βρέφος που το τραβάνε μέσα σε ένα κύκλο από κυμολία, από τη μία το ποτέ και από την άλλη το πάντοτε. Για τα μάτια του ωραίου αδοκίμαστου λοιπόν σταυρωνόμαστε και αναστενόμαστε. Παρακαλώ, επιτρέψτε μου να αφήσω δύο ακόμα αποσπάσματα από δύο ποίηματά μου, να απαγγείλουν απ' έξω έναν προσωπικό μου και ίσως άτεχνο ύμνο της αρχής, ώστε αν κάθεται κάπου ανάμεσά μας κάποιο τέλος, να σηκωθεί και να φύγει. Κύριε, λες αν παρακαλέσουμε τον ήλιο να ξαναγυρίσει στη χώρα μας, στη χώρα αυτή όπου την πρωτοκοίταξε κατάματα ο Όμηρος, στη χώρα αυτή όπου την πρωτοταξίδεψε στα καναρίνια κρεβάτια των πρόξενων κινδύνων με μια σχεδία από τα πλευρά του Ποσειδώνα Οδυσσέας. Κύριε, λες, αν παρακαλέσουμε τον ήλιο να ξαναγυρίσει στη χώρα αυτή όπου τον απάτησε με τα πιο πυκνά μαύρα σκοτάδια. Και τότε μας είπες, ο ήλιος δεν θέλει παρακάλια. Η χώρα σας, η χώρα αυτή όπου φουμάρια, σημοκαπνισμένα ονειρόφυλλα καθισμένη σταυροπόδι στα μεσογειακά σφουγγάρια, η χώρα αυτή όπου δεν είναι άξιος να μιλήσει ούτε ο πιο γέρος παράδεισος, μονάχα αν θυμηθεί και νιώσει βαθιά μέσα της τον ήλιο, τότε θα πάρει τη θέση της. Και οι χώρες οι άλλες και τα έθνη πλανήτες που θα περιστρέφονται γύρω της θα είναι. Το πιο μεγάλο πόνο δώσ' μου, Θεέ μου, για πηξίδα. Πώς αλλιώς να έρθω σε σένα. Νυν και αεί και άξιον όσα δεν ζήτησε να μάθει ο νους μας στην εξοχή της καρδιάς που αυτά οδηγούν την αόματη ελπίδα, στο όρος όπου ασκητεύει το θαύμα. Νυν και αεί και άξιον όσα δεν έζησε η τσιγκάνα αιωνιότητα φεύγοντας για το δοκίμαστο παρελθόν του έρωτα, άπιας του δρομέα της φλέβας. Νυν και αεί και άξιον ο πατέρας που στίβει στις παλάμες του το γινωμένο παράπονο, η μητέρα που τίκτη μες στα μάτια της μια ζωή την άνοιξη, η γιαγιά που ρίχνει στο τζάκι τα κούφια της παραμύθια για να ζεσταθεί ο ύπνος του πελάγου, νυν και αεί και άξιον η πρωτόπλαστη φωτιά που υφαίνει κάθε βράδυ στα σπλάχνα της την φωτοφάγο ψυχή, νυν και αεί και άξιον ο στρατηγός όλων των απροσκήνητων νικημένων που πιάνει με μια βέργα ματιά χελιδονιού τόσα πολλολότα άστρα. Νυν και αεί και άξιον ο Όμηρος με το φωτοαλέτρι του που οργώνει τα πέρατα της γλώσσας, ο Σολωμός με το κρίνο της αρετής που ευαγγελίζει την αϊπαρθένο λευτεριά, ο Παπαδιαμάντης με τη λαλιά της ξάγρυπνης καμπάνας που αναγγέλει στα βασιλικά μαύρα σκοτάδια, τον ερχομό της αντάρτισσας αυγής, ο Καζαντζάκης με το βάμα της γλαυκής ιστορίας που γράφει πάνω στη πιο σκληρή υπομονή τη 13η εντολή, ουκ ξεστομίσεις παρακάλια εις τον σταυρό επάνω, ο Ελίτης με το αλφαβητάρι του ήλιου, που δένει τα άγρια κύματα στο πιο γερό όρθρο, νυν και αεί και άξιον όλες οι δυστυχίες αυτού του κόσμου, του υπερήφανα σκεφτού, που πρέπει πρώτα να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε για να μας προξενέψει στο τέλος ο Θεός τη μόναχο κόρη του ευτυχία. Μην ξεχνάτε πως το κάθε τέλος είναι ένα τέχνασμα, ένα δημιούργημα της αρχής, για να την επιθυμούμε συχνότερα
και να μην τη βαριόμαστε ποτέ. Μην ξεχνάτε να λέτε σε κάθε τέλος, πότε είπες πως θα έρθει φίλτα το τέλος, γιατί με περιμένει και μια ανυπόμονη αρχή μετά από σένα, και να το αποχαιρετάτε ειρωνικά λέγοντάς του, καλή μας αρχή, καλή μας ανάσταση. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.